Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Η Θοδώρα και ο Λευτέρης, έχοντας δώσει λόγο, δεν σταματούν να σχεδιάζουν την κοινή του ζωή, ελπίζοντας πως τίποτα και κανείς δεν θα μπει πια ανάμεσά τους. Η χαρά της κοπέλας, ωστόσο, δεν κρατάει για πολύ, αφού η Άννα τη ζητάει να επισκεφτεί έναν γυναικολόγο για να μάθει αν μπορεί να κάνει παιδιά. Το γεγονός αυτό προκαλεί την έντονη αντίδραση της Θοδώρας, η οποία γίνεται έξαλλη. Εν τω μεταξύ, ο Λευτέρης ανακρίνει τον Βαγγέλη για το άλοθη που έχει δώσει στον Ευθύμη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Από την άλλη, η Καλλιόπη έρχεται σε σύγκρουση με τον Αστέρη και την Αργυρό για το θέμα του παιδιού. Και όσο και αν εκείνοι προσπαθούν να τις εξηγήσουν, δεν τα καταφέρνουν. Η Καλλιόπη δείχνει να μην παίρνει από λόγια και το μόνο που θέλει είναι να περνάει όλο και περισσότερο χρόνο με το μικρό Πετράκι. Ο Μαθιός και ο Αστέρης δεν ξέρουν τι να κάνουν με τη μητέρα τους και έτσι οδηγούνται σε μια απόφαση η οποία πέφτει σαν κεραυνός στο αρχοντικό των Σταματάκηδων. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Νικηφόρος ανακαλύπτει την αλήθεια για τη σχέση της Τζέννης και του Μανώλη και αντιδράει πολύ άσχημα. Παράλληλα, ο Ευθύμης εξακολουθεί να πολιορκεί τη Στέλλα, η οποία έρχεται σε εξαιρετικά μηχανή θέση και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει.